Πάμε Χανιά, πάμε Χανιά. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χουδαλάκη, θα μιλήσουμε για βιβλιοθήκες, θα μιλήσουμε για δραστηριότητες, θα μιλήσουμε για πρωτοβουλίες. Δίκη Χουδαλάκη, προϊσταμένη βιβλιοθηκών Δήμου Χανίου, να σας καλησπερίσω. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε? Τι κάνετε? Βέβαια, δική μας η χαρά, καλοκαιρινές δραστηριότητες, αυτό έχω διαβάσει, γι' αυτό έχω ενημερωθεί. Ετοιμαζόμαστε, αύριο ξεκινάμε. Δεν σταματάμε καθόλου και το καλοκαίρι είμαστε εδώ για τα παιδιά μας, για τους μικρούς μας φίλους. Για πείτε μας, τι νέο έχουν ακούσουν παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, μαθητές, φοιτητές? Όχι για γυμνάσιο και λύκειο, αλλά για παιδιά από 5 ετών μέχρι 12-13. Είναι λοιπόν παιδιά από δημοτικό μέχρι πρώτη γυμνασίου. Ναι, θα έλεγα από νηπιαγωγείο μέχρι πρώτη γυμνασίου, πολλές δραστηριότητες στον χώρο των παιδικών βιβλιοθηκών, δηλαδή της παιδικής του Δημοτικού Κήπου και της παιδικής της Σούδα. Τα προγράμματα είναι φιλαναγνωσίας, δραστηριοτήτων, διαβάζουμε βιβλία, φυγούμαστε, μιλάμε για τη διαφορετικότητα, για την αγάπη, παίζουμε παιχνίδια μνήμης, παρατηρητικότητας. Είναι τα προγράμματα δηλαδή ποικίλου περιεχομένου και αφορούν τις αυτές που σας είπα στις δύο βιβλιοθήκες. Βέβαια φέτο, λόγω των συνθηκών, πολλά προγράμματα θα γίνονται μέσα στο χώρο αλλά και έξω, στο αύριο χώρο των βιβλιοθηκών, όπως επίσης θα τηρείται αυστηρός ο αριθμός των συμμετοχόντων, μέχρι 10 το πολύ. Μάλιστα. Πώς μπορούν τώρα να συμμετέχουν στη διαδικασία τα παιδιά? Ναι, έχουμε δώσει τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Κήπου 2821-3-41-774 και μπορούν να καλούν οι γονείς για να δηλώνουν συμμετοχή ανάλογα τη δράση και τη μέρα που, που μπορούν να συμμετέχουν, και στην Βιβλιοθήκη της Σούδας 2821-3-41-221. Είναι όλα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, στο Facebook της βιβλιοθήκης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Και έτσι οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν μέρος ανάλογα το πρόγραμμα και την ημέρα, μέσα στο ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Μάλιστα. Η πρωινή ζώνη ξεκινάει 11 η ώρα το πρωί. Το απόγευμα γύρω στις 7 υπάρχουν λιγότερες δράσεις. Έχουν επιστρέψει και οι βιβλιοθήκες, οι δομές, αυτές οι ξεχωριστές δομές των Δήμων της Κρήτης σε ένα σκηνικό κανονικότητας? Εμείς λειτουργούμε κανονικά αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανοίξει το αναγνωστήριο, έχουμε ανοίξει το δανεισμό. Μπορούν οι άνθρωποι να επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες, να δανείζονται μόνοι τους, να επιλέγουν τα βιβλία τους και να επιστρέφουν φυσικά πίσω. Πραγματοποιούμε δηλώσεις για τα παιδιά μας το καλοκαίρι και ευελπιστούμε το φθινόπωρο σε καλύτερες συνθήκες. Τι να σας πω. Βέβαια, βέβαια. Τελευταία ερώτηση. Ένας άνθρωπος του πολιτισμού, της γνώσης, του βιβλίου όπως εσείς, τι κρατάει από την δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε, τι μπορεί να κρατήσει, ποιο είναι το εφόδιο για την περίοδο, για το μέλλον, για το επόμενο διάστημα? Να σας πω, το βιβλίο είναι αυτό που μπορεί να μας κρατήσει, η επαφή με το βιβλίο, η γνώση. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στηριχτούμε. Εμείς δεν σταματήσαμε, όπως ξέρετε, καθόλου, και στην περίοδο της καραντίνας γινόταν δανεισμός με παραγγελία, δανεισμός κατοίκων για τα άτομα που δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη και να παραλάβουν από την είσοδο τη τζαντούλα με τα βιβλία. Και επίσης μέσω WebEx μπαίναμε στις τάξεις των σχολείων και κάναμε προγράμματα φιλαναγνωσίας. Με την αύξηση της κίνησης που είχαμε, είδαμε ότι πραγματικά οι άνθρωποι στράφηκαν στο βιβλίο. Πιάστηκαν από το βιβλίο και το διάβασμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να κάνουμε και ένα απολογισμό εκεί των δραστηριοτήτων σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Χουδαλάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, λοιπόν.